Η Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας κοινοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα στο Δήμο Καβάλας και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έκθεση αυτοψίας που αφορά τον υπηαγωγείο του ΔΑΤΟΥ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκθεση αυτοψίας που υπογράφεται από δύο επόπτες δημόσιας υγείας διαπιστώνει σημάδια εκτεταμένης υγρασίας, αποκόλλησης οβά και χρώματος στον τοίχο της αίθουσας. Διαπιστώνει επίσης δυσοσμία εξαιτίας μούχλας, η οποία έχει αναπτυχθεί στο δάπεδο και στο μουσαμά που καλύπτει το δάπεδο σε όλη του την επιφάνεια. Η ίδια αυτοψία βρήκε στα σχολικά εξωτερικά αποχωρητήρια σημάδια εκτεταμένης υγρασίας στην οροφή, σπασμένο τζάμι παραθύρου, αλλά και έλλειψη σαπουνιού και χαρτικών. Η έκθεση καταλήγει με το εξής πόρισμα διαπίστωση. Η ύπαρξη υγρασίας, η ανάπτυξη μούχλας και η δυσοσμία αποτελούν ανθυγιεινή κατάσταση. Επιβάλλεται η τήρηση των κανόνων υγιεινής και η αποτροπή ανάπτυξης ανθυγιεινών καταστάσεων στα σχολεία με στόχο την προστασία του ευαίσθητου πληθυσμού των νηπίων. Έτσι, ο Δήμος Καβάλας και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση συμφώνησαν τον υπηαγωγείο του ΔΑΤΟΥ να λειτουργήσει προσωρινά μέχρι την περάτωση των εργασιών που ξεκινάν άμεσα στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου του Πολυστήλου. Λοιπόν, έγινε η διερεύνηση, πήγε η Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας, έκανε μια έκθεση όπου διαπίστωσε κάποιες ανθυγιεινές αιστείες και συνέστησε την αποκατάσταση αυτών. Το ίδιο είχα και μια έκθεση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, οι οποίοι πιστοποίησαν και αυτοί το ίδιο. Και με αυτά τα δεδομένα λοιπόν αναζήτησα που υπάρχει κοντά κτηριακή εγκατάσταση για να φιλοξενήσει τα παιδιά των υπηαγωγείου ΔΑΤΟΥ. Όταν λέμε για ανθυγιεινές καταστάσεις, μιλάμε για επικίνδυνες προσδιορίσεις, μπορείτε να προσδιορίσετε? Ναι, υπήρχε ανθυγιεινές αιστείες ως προς το θέμα της υγρασίας. Υπήρχαν υγρασίες λοιπόν σε διάφορα σημεία, στο πάτωμα, στον τοίχο κλπ. Και οι οποίες σύμφωνα με τη Διεύθυνση Υγιεινής έπρεπε να αποκατασταθούν. Άρα λοιπόν με αυτό το γνώμονα έστειλα ένα καινούριο χαρτί μόλις έλαβα αυτές τις εκθέσεις προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για να μου πούνε εάν οι εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου Πολυστήλου, που είναι πολύ κοντά, το πιο κοντινό, πιο κοντινές κτηριακές εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, εάν είναι σε κατάσταση να φιλοξενήσουν παιδιά, επειδή από τις 21 έκτου του 2013 δεν λειτουργεί πλέον το σχολείο. Πράγματι μου εστάλει από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ότι είναι κατάλληλες για τη φιλοξενία των παιδιών και έχω στείλει από χθες έγγραφο προς την υπηαγωγό του ΔΑΤΟΥ να μεριμνήσει και να κάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες για τη μετεγκατάσταση, την προσωρινή μετεγκατάσταση των παιδιών μέχρι την λήξη των εργασιών της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας για να αποκατασταθούν αυτές οι ανθυγιεινές αιστείες υγρασίας στον υπηαγωγείο του ΔΑΤΟΥ και να επανέλθουν τα παιδιά πίσω εκεί που είναι το νηπιαγωγείο. Για τι διάστημα μιλάμε ότι θα γίνει αυτή η μετακατάσταση? Ζήτησα με το έγγραφό μου να μου πούν ακριβώς τις ημερομηνίες λήξης και έναρξης και περάτωση των εργασιών. Μου είπαν ότι η έναρξη θα είναι άμεση. Η περάτωση όμως εξαρτάται, μου είπαν, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των συνεργείων. Δεν μου απάντησαν ευκρινώς λοιπόν επ' αυτού οι Διεύθυνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, οι οποίες είναι και αρμόδιες να απαντήσουν. Και οπότε θα προκαλέσω μετά από λίγο καιρό εκ νέου έγγραφο να δω ποια είναι η πορεία των εργασιών.